Και πάμε να ετοιμάσουμε τη δεύτερη σύνταγη μας για σήμερα. Σουφλέ σοκολάτα σε φύλλο κρούστας. Πώς σας φαίνεται? Δελεαστικό. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το σουφλέ σοκολάτας με φύλλο κρούστας θα χρειαστούμε: για τα φύλλα, 4 φύλλα κρούστας για γλυκά, χρυσή ζύμη, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 30 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για το σουφλέ θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια βούτυρο, 3 αυγά μεσαία, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Για τη σαντιγή θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, παγωμένη, και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φιστίκια αιγίνης και λιωμένη κουβερτούρα. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για γλυκά χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 14 πολυλεπτά φύλλα που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Για τη συνταγή αυτή χρειαζόμαστε 4 φύλλα κρούστας. Οπότε πολύ προσεκτικά ανοίξτε τη συσκευασία. Θέλουμε 4 φυλλαράκια. Εδώ. 1, 2, 3, 4. Οπότε είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Κοιτάξτε εδώ. Βάζω τα 4 φύλλα εδώ και φέρνω το ένα μπροστά μου. Να σας πω ότι λατρεύω αυτή τη συνταγή. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά το πιο δύσκολο κομμάτι πάντα στα σουφλέ ή μουελέ, όπως θέλετε πείτε τα, είναι το κομμάτι του ξεφορμαρίσματος. Πολλοί κόσμοι δυσκολεύονται. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να κάνουμε ένα βρώσιμο ξεφορμάρισμα. Γιατί το φύλλο είναι βρώσιμο, είναι τραγανό, μας δίνει έξτρα υφή στο σουφλέ και είναι πολύ εύκολο να το αφαιρέσουμε κατευθείαν από το φορμάκι. Και κατευθείαν το τρώμε. Είναι πολύ πιο εύκολη συνταγή, πολύ πιο γρήγορη και βέβαια πολύ πιο δελεαστική. Τώρα, στο πρώτο μας φυλλαράκι ρίχνουμε λίγο βουτυράκι εδώ και πασπαλίζουμε με λίγο ζάχαρη. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με το επόμενο φύλλο. Βάζω από πάνω, εδώ, βουτυράκι. Δεν θέλω να κουμπίσετε το πινέλο πάνω στα φύλλα, γιατί με αυτόν τον τρόπο κρατάμε τραγανά τα φύλλα μας. Βάζουμε το τρίτο. Ρίχνουμε και το βουτυράκι μας από πάνω. Μην ξεχάσετε ότι δεν ακουμπάμε το πινέλο. Λίγο ακόμα ζαχαρίτσα. Θέλουμε να γίνει τραγανό το φύλλο και καραμελένιο. Και πάντα μα πάντα αφήνουμε λίγο παραπονεμένες στις άκρες. Οπότε μην ξεχάσετε να βάλετε βουτυράκι και στις άκρες. Θέλουμε και αυτές να γίνουν τραγανές, καραμελένιες και βουτυρένιες. Οπότε ρίξαμε όλο το βούτυρο. Ρίχνουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη από πάνω. Εδώ είμαστε. Έτσι όπως είναι, κόβουμε το φύλλο. Το φύλλο είναι οριζόντια μπροστά μας. Το κόβουμε στα τρία. Και μετά στη μέση. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε 6 πολύ ωραία κομμάτια. Με λίγο έξτρα βουτυράκι φροντίζουμε να βουτυρώσουμε τη φόρμα μας. Έχω πάρει μία φόρμα των 6 θέσεων για muffin. Μας κάνει μια χαρά. Αν έχετε και τα ατομικά κάνουν μια χαρά. Σε περίπτωση που δεν έχετε τίποτα από τα δύο, μπαίνετε στο e-shop μας, akisishop.com, τα παραγγέλνετε και σε μία-δύο μέρες είναι σπίτι. Οπότε, έτσι όπως είναι, αφού έχουμε βουτυρώσει, παίρνουμε και κάνουμε μία ωραία φωλιά εδώ. Άλλη μία φωλιά από δίπλα. Άλλη μία φωλιά από δίπλα. Βέβαια, άμα το φορμάκι σας είναι 100% αντικολλητικό και να μην βουτυρώσετε, δεν θα έχει πρόβλημα, όπως αυτό. Αλλά πάντα βουτυρώνουμε για σιγουριά. Τώρα, τι γίνεται? Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι καθώς ψήνονται οι φόρμες μας μέσα στο φούρνο, δεν θα κλείσουν προς τα μέσα. Γιατί το φύλλο, καθώς ψήνεται, τι κάνει? Μπαίνει προς τα μέσα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, θα πάρω μία λαδόκολλα εδώ και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα κόψω στα 6. Εδώ. Εδώ και εδώ.
Θα πάρω το κάθε κομμάτι, θα κάνω μία μικρή μπαλίτσα, χωρίς να την πιέσω πολύ και θα βάλω μέσα. Εδώ. Έτσι, Διονύση, κατάλαβες γιατί το κάνω αυτό? Μπράβο. Όσο μεγαλύτερο άνοιγμα έχουμε, τόσο μεγαλύτερη γέμιση θα πάρει μετά από το σουφλέ. Που είναι πολύ σημαντικό να πάρει αρκετή γέμιση, γιατί θέλουμε να φάμε όσο περισσότερο σοκολάτα γίνεται. Βάζω και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Και τώρα, Διονύση, πόση ώρα θέλει ψήσιμο? Μη διαβάζεις. Διαβάζει τη συνταγή, είναι ψεύτης. 150 βαθμούς, περίπου 10 με 15 λεπτάκια μέχρι που να χρυσήσουν, να γίνουν τραγανά, να γίνουν χρυσαφένια, σεξι, καραμελένια, πάρα πολύ ωραία. Με το που γίνουν θα τα βγάλω έξω, θα τα αφήσω λίγο να κρυώσουν και θα ετοιμάσω τη γέμιση του σουφλέ για να ρίξω μέσα και μετά να ξαναψήσουμε στο φούρνο. Θα γίνει χαμός. Ο βασιλιάς περιμένει το σουφλέ και όχι το σουφλέ τον βασιλιά. Το μόνο πράγμα που δεν αντέχει το σουφλέ είναι να περιμένει ψημένο. Πρέπει να το σερβίρουμε και να το φάμε ακριβώς τη στιγμή που θα βγει από τον φούρνο, αλλιώς κρυώνει, πέφτει και χάνει τον όγκο του. Και οι φωλίτσες μας είναι έτοιμες, κοιτάξτε εδώ. Τέλειες, έχουν ψηθεί, έχουν γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και φανταστείτε πόσο εύκολα θα ξεφορμάρουμε το σουφλέ, γιατί κατευθείαν βγάζουμε το φύλλο μαζί με το σουφλέ και όλο αυτό τρώγεται. Και έχουμε το τραγανό στοιχείο που πάντα ψάχνουμε στο σουφλέ. Πάντα μα πάντα στο σουφλέ βάζουν λίγο κράμπουλα από δίπλα ή λίγο κάτι τραγανό για να μας δίνει αυτή την τραγανή υφή που τελικά ψάχνουμε. Θα βγάλω τη λαδόκολλα από εδώ, δεν τη χρειαζόμαστε. Και πάμε να ετοιμάσουμε το σουφλέ μας. Μπεν μαρί, μπολάκι, σε νερό που βράζει. Μπαίνει πάνω, ποτέ να μην ακουμπάει το μπολάκι το νερό μας. Δεν θέλουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να καεί η σοκολάτα μας. Και ρίχνουμε μέσα τη σοκολατίτσα μας. Ποιοτική κουβερτούρα θα πάρετε. Όχι κάτι λιγότερο από το έξτρα ποιοτικό. Θα ρίξουμε μέσα και το βουτυράκι, εδώ, και θα τα αφήσουμε να λιώσουν. Όση ώρα λιώνει η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο, θα πάμε στο μίξερ και θα χτυπήσουμε καλά τα αυγά μας μαζί με τη ζάχαρη. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ελάχιστη ζάχαρη. Μπορείτε βέβαια να βάλετε περισσότερη ζάχαρη, γιατί χρησιμοποιώ πολύ ποιοτική σοκολάτα. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα γλυκά να γεύω με τη σοκολάτα, οπότε. Δεν υπάρχει λόγος να βάλετε πολύ ζάχαρη όταν έχετε μία ποιοτική σοκολάτα. Αυτό πρέπει να το θυμάστε. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να βάλετε περισσότερη ζάχαρη, μπορείτε. Δοκιμάστε όμως τη συνταγή πρώτα, ακριβώς με τελικά που σας δίνω και εγώ. Ρίχνω και τη ζάχαρη μέσα. Θα ρίξω τη βανίλια μου. Και άμα σας αρέσει, άμα προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε ξύσμα, εδώ το έχω, από ένα πορτοκαλάκι. Ένα ίσως είναι πολύ, γιατί θα έχει πολύ έντονη γεύση από ένα πορτοκάλι. Αλλά εμένα μου αρέσει ο συνδυασμός πορτοκάλι-σοκολάτα. Νομίζω σε πολλούς αρέσει. Οπότε δεν θα το λυπηθώ. Έβαλα αρκετό μέσα και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα μου. Όση ώρα θα μου πάρει για να λιώσει και η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι και η σοκολάτα μου μαζί με το βούτυρο έχει λιώσει επίσης. Να σας πω ότι σε αυτό το σουφλέ δεν έχουμε καθόλου αλεύρι. 1-0. Γιατί ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε καθόλου σώμα να πάρει το σουφλέ μας γύρω-γύρω από τη φόρμα, επειδή έχουμε βάλει το φύλλο. Το πιάσετε? Μπράβο. Πολύ σημαντικό. Διονύση, γιατί βάζουμε πετσέτα εδώ πέρα? Είσαι πολύ καλός. Βάζουμε πάντα μια πετσετούλα να τραβήξει όλα τα νερά που έχει τον μπολ από κάτω, γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε τα νερά μέσα. Τώρα, αυτό πρέπει να το κάνετε με τρόπο. Ή θα βάλετε τη σοκολάτα γρήγορα μέσα και θα χτυπήσετε κατευθείαν το μίξερ, να μην αφήσουμε πολύ ώρα να κάτσει το μείγμα ξεχωριστά, γιατί γίνεται, παγώνει η σοκολάτα και κάνει μικρά-μικρά γρουμπαλάκια. Σοκολάτας που θα λιώσουν στο φούρνο, αλλά δεν θέλουμε γιατί δεν πετυχαίνουμε την τέλεια αφή. Ή θα χτυπάτε το μίξερ σιγά-σιγά. Πού το, να το. Και θα ρίχνουμε σιγά σιγά τη σοκολάτα μέσα ή θα τη ρίξουμε όλη κατευθείαν μέσα και θα χτυπήσουμε. Τι θέλετε? Σιγά σιγά. Σιγά σιγά μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε έχει ένα μίξερ σαν και το δικό μας, την κουζίνο μηχανάρα μας. Αλλά άμα δεν έχεις και είσαι μόνος στο σπίτι, πρέπει να το κάνεις χωρίς το μίξερ, σωστά? Οπότε για αυτό το λόγο θα το κάνω χωρίς το μίξερ, για να σας δείξω πόσο γρήγοροι πρέπει να είστε εφόσον το κάνετε χωρίς μίξερ. Παίρνουμε, βγάζουμε τα πάντα μπροστά μας και κάνουμε γρήγορα κίνηση. Το έχετε, γιατί θα είμαι πολύ γρήγορος. Από τις κάμερες, λέω και τους σκηνοθέτες, γιατί αυτή είναι αργή. Λοιπόν, ρίχνω μέσα γρήγορα, εδώ,
Αυτοί είμαστε. Και κατευθείαν πριν αρχίσει να παγώνει η σοκολάτα, γρήγορα, γρήγορα, βάζουμε πάνω στο μίξερ. Που αυτό το κάναμε κανονικά με ένα μικρό μιξεράκι ή με το σύρμα στο σπίτι. Και χτυπάμε γρήγορα. Πρέπει να γίνει σοκολατένιο και να μην έχει καθόλου σβόλους. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Δεν χτυπάμε πολλή ώρα, γιατί όση ώρα χτυπάμε πέφτει ο όγκος από το μείγμα και δεν θέλουμε. Τόση ώρα βιαστήκαμε και χτυπούσαμε τα αυγά μας για να έχουμε αυτή την υπέροχη υφή. Οπότε, αν χτυπήσουμε πολλή ώρα, θα χάσουμε την υφή και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, βγαίνει αυτό. Κουταλίτσα. Κόρνε. Και Διονύση, έλα εδώ. Έλα να σου δείξω πώς πιάνουμε το κορνέ για να το γεμίσουμε. Άμα προσπαθήσουμε να το γεμίσουμε έτσι, γιατί μερικοί το πιάνουν έτσι. Πιάστο λίγο έτσι. Πώς θα πιάσει να ρίξει αυτό μέσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να χρησιμοποιούμε το ένα χέρι για να πιάνουμε το κορνέ. Οπότε τι κάνουμε. Γυρνάμε τη σακούλα εδώ. Και φέρε το χέρι σου. Άστο να πέσει και να αγκαλιάσει το χέρι σου εδώ. Και κοίτα. Μπορεί να κρατήσει ακόμα και βάρο. Σωστό. Ναι. Κάτσε τώρα εκεί. Okay. Τώρα ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα. Εδώ και τώρα νομίζω ότι χρειάζομαι Μαρίς. Περίμενε. Εδώ και εδώ. Αυτοί είμαστε. Ωραία. Φέρε το αυτό. Πάρε αυτό. Καλά να περάσεις. Οπότε, άμα δεν έχετε Διονύση στο σπίτι, μαζί με την κουζινομηχανάρα, δίνουμε και Διονύση, άμα παραγγείλετε από το e-shop μας. akisishop.com. Και να περιμένουν όλοι Διονύση. Φαντάζεσαι να μου στέλνουν μηνύματα και να λένε πού είναι ο Διονύσης. Διονύση είναι, λυπάμαι πάρα πολύ, μόνο η γυναίκα του το χαίρεται, δεν μπορείτε να το χάνετε όλοι. Τώρα, γεμίζουμε τις βάσεις μας από το φύλλο, εδώ. Και όταν λέω το γεμίζουμε, γεμίζουμε. Κοιτάξτε. Τέλεια. Αυτοί είμαστε. Τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος πόσο? 170 βαθμούς. Θα ψήσουμε για περίπου 15 λεπτάκια. Και σε 15 λεπτά να φροντίσουμε γρήγορα να σερβίρουμε. Γιατί, τι λέει η παροιμία? Όχι όποιος νύχτα περπατεί. Άλλο λέει η παροιμία. Η παροιμία λέει ότι ο βασιλιάς περιμένει το σουφλέ και όχι το σουφλέ το βασιλιά. Με το που βγάζουμε το σουφλέ πρέπει οπωσδήποτε να σερβίρουμε εκείνη την ώρα. Τα σουφλέ μου είναι σχεδόν έτοιμα. Θέλουν άλλο 1,5 με 2 λεπτάκια, οπότε θα χτυπήσω τη σαντιγί μου. Κρέμα γάλακτος παγωμένη, 35% λιπαρά. Δεν μειώνουμε λιπαρά όταν θέλουμε να κάνουμε σαντιγί. Αφήνουμε την κρέμα γάλακτος κανονικά όπως πρέπει να είναι. Λίγο άχνη ζάχαρη. Προαιρετικά μπορείτε και να μην βάλετε άχνη ζάχαρη. Και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα μας. Και η σαντιγί μου είναι έτοιμη. Δεν θέλω να παραχτυπήσετε. Θέλουμε να έχει την υφή από το γιαουρτάκι. Ίσα ίσα να στείνετε. Άμα δείτε ότι χρειάζεται λίγο ακόμα χτύπημα, ακόμα και με το χέρι σας να κάνετε, θα χτυπηθεί και θα σφίξει. Αυτό που δεν θέλω είναι να τη χτυπάτε 100% στο μίξερ, γιατί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα στο μίξερ, εκεί πέρα που είναι αραιή, μπορεί να κόψει κιόλας. Καλά να κόψει, όχι, είναι υπερβολή, αλλά θα γίνει πάρα πολύ σφιχτή. Και άμα είναι πολύ σφιχτή, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα κόβει σίγουρα. Λοιπόν, η σαντιγί μας είναι εδώ. Ωραία, αέρινη, βελούδινη. Και γρήγορα πρέπει να βγάλω τα σουφλέ μου, γιατί νομίζω πως είναι έτοιμα. Θα πάει στην άκρη. Και αυτό πάει στην άκρη. Οπα. Αυτό μένει εδώ και τώρα πάμε να γίνει χαμός. Θα τρελαθούμε. Παναγία μου, κοιτάξτε πόσο ωραία και πόσο μυρωδάτα είναι. Κοιτάξτε. Πόσο αφράτα είναι. Βλέπετε, έχετε κάποια συγκεκριμένη προτίμηση, ποιο θέλετε? Αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνουμε, όπως σας είπα, δείτε πόσο εύκολα που βγαίνει από το φορμάκι. Όπως είναι, κατευθείαν. Θα βάλω λίγο σαντιγί από πάνω. Εδώ. Παναγία μου. Γίνει σαν παγωτάκι από πάνω. Θέλω λίγα φυσικά γίνεις
Εδώ. Από πάνω. Σας ετοίμαζα ωραία έκπληξη. Και βέβαια, λιωμένη σοκολατίτσα. Δεν νομίζω ότι το πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Για το σουφλέ σοκολάτας με φύλλο κρούστας. Απλώνουμε ένα φύλλο κρούστα στον πάγκο. Ραντίζουμε με λιωμένο βούτυρο και πασπαλίζουμε με ζάχαρη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα τρία φύλλα, τοποθετώντας το ένα πάνω στο άλλο. Στη συνέχεια, κόβουμε τα φύλλα σε 6 κομμάτια. Αλείφουμε με λιωμένο βούτυρο μία φόρμα για muffins και τοποθετούμε στις 6 θέσεις τα κομμάτια από τα φύλλα, σαν φωλιά, αφήνοντας τις άκρες έξω. Βάζουμε στο κέντρο κάθε φύλλου ένα τσαλακωμένο κομμάτι λαδόκολας για να κρατήσουν το σχήμα τους. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς, περίπου για 10 με 15 λεπτά. Για το σουφλέ, βάζουμε σε μπεν μαρί την κουβερτούρα σε μικρά κομμάτια, με το βούτυρο, και ανακατεύουμε με μία μαρίς μέχρι να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα αυγά, τη ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύσμα από το πορτοκάλι και χτυπάμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να φρατέψουν. Στο τέλος, ρίχνουμε τη λιωμένη σοκολάτα και χτυπάμε για ακόμα ένα λεπτό μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές λίο μείγμα. Έπειτα, μεταφέρουμε το μείγμα σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής, γεμίζουμε τις θήκες με τα ψημένα φύλλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ την κρέμα γάλακτος και την ζάχαρη άχνη και χτυπάμε με το σύρμα σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα για 2 με 3 λεπτά μέχρι να σφίξει η κρέμα και να γίνει σαντιγί. Μεταφέρουμε τη σαντιγί σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, αφαιρούμε τα σουφλέ από τον φούρνο, προσθέτουμε από πάνω τη σαντιγί, πασπαλίζουμε με φιστίκια υγιεινής, ρίχνουμε λιωμένη σοκολάτα και σερβίρουμε. Κατευθείαν, όπως είναι, κόβω. Γι' αυτό το σουφλέ δεν θέλει πιρούνι, θέλει κουταλάκι. Έχει τη σαντιγί, έχει το υπέροχο μείγμα σοκολάτα, στο τραγανό φύλλο, το ακούσατε, το βλέπετε. Οπότε ουσιαστικά είναι μία εμπειρία. Παίρνεις λίγο απ' όλα, εδώ. Είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ, θα κόψω και ένα σκέτο, για να δείτε πώς είναι μέσα, το βλέπετε. Το βλέπετε. Είναι καταπληκτικό. Πραγματικά σε αυτό το σημείο, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις ένα κουταλάκι και να αρχίσεις να τρως κατευθείαν. Και μόλις τελειώσεις, αρχίζεις και δαγκώνεσαι. Φανταστικό.